Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Ένα γενικό σχόλιο, το σχόλιο σας για το παιχνίδι. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί τα παιδιά κερδίσανε 5 συνεχόμενοι μάτς. Μετά χάσανε, αλλά δεν χάσαμε, όχι καθαρά, δεν το μετράει αυτό, δεν το μετράω αυτό. Και σήμερα αυτό ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, γιατί όταν χάνεις ένα δέρβι όπως το έχανες, το επόμενο θέλει νίκη και πάλι ήταν δέρβι. Γι' αυτό ήμασταν λίγο νευρικός, αλλά η ομάδα έδωσε ψυχή. Φάγαμε πάλι ένα γκολ με κάποια ατομική ενέργεια, αλλά η ομάδα ήθελε το παιχνίδι για πολλούς λόγους. Πρώτα γιατί τώρα έχουμε διακοπές, είναι νίκη για όλο τον κόσμο, είναι το νίκη για τον Μπαγκουέ και το παιδί έδωσε την καρδιά εκεί και ήταν άτυχο και είναι δύσκολο αυτό, αλλά θα πάει καλά το παιδί γιατί είναι νέο, είναι μικρό, θέλει να παίξει μπάλα και θα πάει καλά γιατί θέλει να παίξει μπάλα. Και για πολλούς λόγους, για όλο το σουπαδί που δεν μπορούν να είναι εδώ και για να πάμε Χριστούγεννα λίγο χαρούμενοι όλοι. Τα δύο γκολ της ομάδας προήλθαν από στημένες φάσεις και από ψηλά. Ένα σχόλιο γι' αυτό και ένα σχόλιο γενικά για τις στημένες φάσεις και πόσο σημαντικό ήταν στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, πάντα τώρα όλα μετράει. Δουλέσαμε και τα στημένα και μας έδωσε βαθμού σήμερα. Αλλά αυτό που κρατάω είναι η ομάδα που παλέψανε όλοι. Θέλαμε την νίκη, αλλά σίγουρα και τα στημένα και επιθετικά και αμυντικά είναι σήμερα στο ποδόσφαιρο. Όταν έχεις ομάδα που κάνουν άμυνα, που κλείνουν πίσω, είναι πολύ σημαντικό και ευτυχώς δουλέσαμε καλά και σήμερα μπήκε. Πώς ήταν να έχετε απέναντί σας τον Λάζλο Μπόλωνη, τον οποίο τον είχατε προπονητή, και αν σας είπε κάτι? Πολύ καλός. Πάντα στην ζωή είναι, όχι αν είσαι καλός προπονητή ή αν είσαι καλός παίκτη, πάντα μετράει η αγάπη. Είναι καλός άνθρωπος, ήταν εδώ προπονητή και γι' αυτό μιλήσαμε λίγο, το χαιρέτησα. Μου είπε καλή επιτυχία και εγώ, αλλά αυτό που κρατάει την ζωή μου είναι οι άνθρωποι. Ποιος είναι καλό, ποιος σε αγαπάει, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το 2020 τελειώνει. Τι κρατάτε λοιπόν εσείς από το 2020 και τι θέλετε να αφήσετε πίσω? Μακάρι να μπορούμε να αφήσουμε πίσω αυτά τα αρρώστια που έχει όλο το κόσμο, που είναι κάτι απίστευτο, που όλοι έχουμε γιαγιά, όλοι έχουμε οικογένεια, πρέπει να προσέχουμε όλοι. Μακάρι να φεύγει αυτός από την ζωή μας. Μετά είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί δούλεψα 5 χρόνια στην Ακαδημία. Είχα αυτή την ευκαιρία να είμαι στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Λέω ευχαριστώ πολύ για όλο τον κόσμο, για την οικογένεια Σαββίδη, για όλοι που με εμπιστεύουν και μακάρι να φύγει αυτό και να πάμε όλοι καλά, να μπορεί να γεμίσει πάλι τούμπα, να βλέπουμε μπάλα και να έχουμε πάνω από όλα υγεία.